Καλωσορίσατε την πέμπτου φεστιβάλ Wood Water Wild, που θα γίνει στο περιβαλλοντικό μονοπάτι της Παλαιάς Καβάλας. Λίγα λόγια έχουμε όλοι οι αντιπρόσωποι των ομάδων να σας δώσουν, ξεκινώντας από τον αντιπρόσωπο των εθελοντών, των ανθρώπων οι οποίοι είναι στην ψυχή του φεστιβάλ και δουλεύουν γι' αυτό καθημερινά, τον κύριο Ηλία Γερματζίδη. Λένε ότι όταν φυτεύεις ένα δέντρο, τα πιο κρίσιμα χρόνια για την επιβίωσή του είναι τα πρώτα 3 με 4. Άρα εμείς στο Wood Water Wild που διανύουμε την πέμπτη φέτος χρονιά, θεωρητικά έχουμε ένα δεντράκι που είναι και το σύμβολό μας που έχει ριζώσει και άρα θα πρέπει με όλο και λιγότερη φροντίδα να είμαστε πια απελευθερωμένοι ότι μπορεί αυτό να προχωρήσει μόνο του. Βέβαια εμείς συνεχίζουμε να το φροντίζουμε. Αυτός ο πολύ μεγάλος αριθμός εθελοντών και συνεργατών που ασχολείται με αυτό. Και πιστεύω από την πλευρά μας ότι πια μετά από τόσα χρόνια είναι ένα φεστιβάλ το οποίο έχει θεσμοθετηθεί και σαν προϊόν πολιτισμού έχει τη δική του ταυτότητα και αναγνωρίζεται από το κοινό στο οποίο απευθύνεται. Καταρχάς, αυτός ο αυθεντικός εθελοντισμός από όλα τα άτομα που απαρτίζουν τη δημιουργική του ομάδα είναι η αλληλεγγύη και η συνεργατικότητα και ο σεβασμός του περιβάλλον και στις ευαίσθητες κοινωνικά ομάδες. Γιατί αυτό είναι ο λόγος που έχουμε στήσει και κάνουμε το φεστιβάλ όλα αυτά τα χρόνια. Και αυτό ζητούμε και από εσάς που είστε τα μέσα για να προβληθούν οι ενέργειες και οι φιλοδοξίες μας προς τα έξω. Είναι αυτό που θέλουμε να προβάλλετε. Γιατί αυτή ακριβώς είναι η ελπίδα μας να έχουμε έναν πολύ πιο ωραίο κόσμο για να ζούμε μέσα. Ειδικά στις συνθήκες της παρούσας. Θέλω να ευχαριστήσω κυρίως τους εθελοντές οι οποίοι παίζουν το σημαντικότερο ρόλο στο φεστιβάλ αυτό. Δευτερευόντως, όλους αυτούς οι οποίοι έχουν επενδύσει χρήμα, είτε είναι ιδιώτες, είναι δημόσιοι φορείς, και από τους δημόσιους φορείς, που προς το παρόν δεν είναι κάποιος αντιπρόσωπος εδώ, να ευχαριστήσω τον Δήμο Καβάλας, την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Φιλίππων, που επέλεξαν να διαχειριστούν δημόσιους πόρους επενδύοντας το φεστιβάλ. Τέλος, αν και δεν συνηθίζουμε να ευλογούμε μεταξύ μας τα γένια στην δημιουργική ομάδα, ειδικά για το φετινό φεστιβάλ, είναι υποχρέωσή μου, θεωρώ, να ευχαριστήσω δημόσια τον Γιάννη τον Προμούσα, ο οποίος τράβηξε το κυρίως κουπί για τη φετινή εκδήλωση και φυσικά όλο τον πολιτιστικό σύλλογο Παλαιάς Καβάλας που είναι από πίσω και γνωρίζουμε τις ώρες δουλειάς που έχουν δώσει. Θα πρέπει να πω ότι όλοι μαζί έχουμε καταφέρει να φτάσουμε το φεστιβάλ σε ένα αρκετά υψηλό επίπεδο. Σε δύο σημεία που έχει αναγνωριστεί και έχει αξιολογηθεί και από το Υπουργείο Πολιτισμού, σύμφωνα με στοιχεία που μας έδωσε η Δημοφέλεια, ως ένα από τα 3 καλύτερα φεστιβάλ της περιφέρειας. Καταρχήν, έχουμε οικολογικές και φιλοζωικές δράσεις με την οικολογική κίνηση Νέσου και το φιλοζωικό σωματείο Έσοπος. Έχουμε καλλιτεχνικές δράσεις, όπως έκθεση φωτογραφίες από το φωτογραφικό όμιλο Καβάλας και το σινεμά δρόμου από το Σύλλογο Φύλων Γραμμάτων και Τεχνών. Έχουμε δράσεις για παιδιά από το Σύλλογο Ρίωνας με επιτραπέζια παιχνίδια, το παιχνίδι του Χαμένου Θησαυρού και αφήγηση παραμυθιών από το Σύλλογο Παραμυθάδες. Έχουμε επίσης δράσεις με κοινωνικό περιεχόμενο από το Σύλλογο Μοδοτών του Μιλτηρίου, από το Φιλανθρωπικό Σωματείο Ηλιακτής και επίσης έχουμε πρώτες βοήθειες από την ομάδα Κάρπα, καθώς και δράσεις από το Κέντρο Προστασίας Παιδιού. Έχουμε υπαίθριες δράσεις, οι οποίες είναι η συνήθις αναρρίχηση, flying fox, πεζοπορία, εναέριο πέρασμα είναι το flying fox, όπως σας είπα, τοξοβολία. Έχουμε νυχτερινή πεζοπορία και σπηλαιολογικές δράσεις. Επίσης, όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος, έχουμε ένα υπαίθριο μπαζάρ, το οποίο έχει διάφορα εναλλακτικά, χειροποίητα προϊόντα, οικολογικά προϊόντα και διάφορες καλλιτεχνικές δημιουργίες. Έχουμε ξενάγει στο Νερόμπυλο, έχουμε το πρωινό που είναι ιδιαίτερα αγαπητό προς όλους από τις γυναίκες του χωριού. Έχουμε μία πολύ καλή συναυλία φέτος, η οποία θα γίνει το Σάββατο το βράδυ και θα έχουμε την ευκαιρία να παρακολουθήσουμε δύο πολύ ωραία συγκροτήματα, τους ΕΚΜΕΚ και τους Κόζα Μόστρα. Και τέλος, έχουμε δύο πολύ σημαντικούς αγώνες, οι οποίοι γίνονται και οι δύο την Κυριακή το πρωί, ο ένας με αφετηρία την Καβάλα, ο ορεινός αγώνας 19,5 χιλιόμετρων, ο δρόμος του νερού. Και ο ποδηλατικός αγώνας, ο οποίος γίνεται με αφετηρία την πλατεία της Παλαιάς Καβάλας, 27 χιλιόμετρων, με την ονομασία Σκαπτήλη. Έχουμε για το Σάββατο τους ΕΚΜΕΚ που είναι εξαιρετικοί από Θεσσαλονίκη και τους Κόζα Μόστρα. Οι πόρτες για τη συναυλία θα ανοίξουν στις 8 η ώρα το βράδυ. Ο κόσμος μπορεί να αρχίσει να μαζεύεται και οι συναυλίες θα ξεκινήσουν με το που πέφτει λίγο η νύχτα, δηλαδή γύρω στις 9 η ώρα θα ξεκινήσουν τα live. Η τιμή του εισιτηρίου είναι 10 ευρώ.
και υπάρχουν σημεία προπόλησης και στην Καβάλα και στη Δράμα και στην Ξάνθ. Οπότε μπορεί να προμηθευτεί κάποιο εισιτήριο είτε από προπόληση είτε να έρθει την ημέρα της συναυλίας για να πάρει εισιτήριο στο χώρο. Επίσης, στηρίζοντας τέτοιες εκδηλώσεις οι οποίες αγκαλιάζονται από τους πολίτες της περιοχής μας αλλά και σεβόμενοι και την προσπάθεια που καταβάλουν η Οργανωτική Επιτροπή για την όσο το δυνατόν πιο σωστή διοργάνωση αυτή, στηρίζουμε αυτήν την διοργάνωση, θα είμαστε και παρόντες ώστε να απολαύσουμε το υπέροχο τοπίο της περιοχής και να τονίσουμε ότι τέτοιες δράσεις είναι αποδεχθές από την περιφέρεια. Φιλότιμο των ανθρώπων της περιοχής, και εδώ είναι το θέμα των συγχαρητηρίων, δηλαδή πραγματικά αν δεν τους είχαμε να μας ενοχλούν, εντός εισαγωγικών το ενοχλούν Γιάννη, και να μας πιέζουν ούτως ώστε, γιατί το μηδέν, το κόστος που θα βγει είναι το ελάχιστο που μπορεί να βγει. Τα οικονομικά και των Δήμων και της περιφέρειας δεν είναι σε καλή κατάσταση. Παρ' όλα αυτά, η πίεση και ο έρωτας των παραγόντων των τοπικών συλλόγων είναι αυτός που μας κάνει να σφυγόμαστε και να προσπαθούμε να βρούμε έστω και τους ελάχιστους σπόρους και να βοηθάμε αυτές τις διαδικασίες. Εγώ θέλω να πω συγχαρητήρια και θα είμαστε μαζί σας.